3-0 τελικό αποτέλεσμα. Ετηθήκατε από τον Πανθουριακό που έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι πηγαίνει για πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά όμως, όποιος είδε το παιχνίδι, ξέρει ότι μέχρι το 76 εσείς διεκδικούσατε τουλάχιστον το Χ. Νομίζω ότι ξεπερνάμε το πρώτο 20 λεπτό που είναι αρκετά πιεστική η θουρία, που μας έχει κλείσει αρκετά και κάνει πολλές ευκαιρίες, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στα ατομικά μαρκαρίσματα. Φτάνουμε στο ημίχρονο ανέμακτα χωρίς να δεχτούμε γκολ και είπαμε ότι να κρατήσουμε το αμυντικό μας κομμάτι και να βγούμε με περισσότερες αξιώσεις, γιατί ούτως ή άλλως τώρα η θουρία θα ανέβαζε τις γραμμές της και θα παίζαμε στην πλάτη. Νομίζω ότι όντως μετά τον γκολ καταρρεύσαμε, το πρώτο γκολ. Για μένα σημείο κλειδί είναι δύο φάσεις οι οποίες έχουμε εμείς πριν τον γκολ της θουρίας, που είναι από το 70 μέχρι το 76 που βγαίνουμε αντεπίθεση στις πλάτες τους και δεν τελειώνουμε τη φάση ιδανικά που θα έπρεπε. Νομίζω δίκαιο το αποτέλεσμα. Μετά το γκολ καταρρεύσαμε, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε αυτό. Ίσως η έκταση του σκορ, αυτό δεν ξέρω τώρα, θα το αναλύσουμε μετά με τα παιδιά, αύριο μάλλον, όχι σήμερα. Από εκεί μετά εμείς προχωράμε. Περάσαμε μια δύσκολη διάδα αγώνων, δεν τα καταφέραμε. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι με τον Μπάμισο χάσαμε πάλι στις λεπτομέρειες και εδώ τώρα μετά το 75. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, περισσότερα έργα παρά λόγια. Και τώρα το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς είναι λίγο πιο εύκολο για μας, εντός εισαγωγικών εύκολο, έτσι. Δηλαδή ότι έχουμε δύο παιχνίδια εντός έδρας και σιγά σιγά να καλύψουμε τη διαφορά αυτή που έχει μεγαλώσει από τον πρώτο, έτσι ώστε να είμαστε κι εμείς κοντά, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Η στόχη της ομάδας, γιατί στα αρκετά χρόνια γνωρίζετε γενικά τι συμβαίνει στον ΑΟΚ, η ρεαλιστική στόχη που έχει φέτος η ομάδα του ΑΟΚ. Νομίζω ότι η ρεαλιστική στόχη είναι ξεκάθαρα ότι είναι μέσα στην τετράδα. Μπορούμε να είμαστε, έχουμε τη δυναμική και τις παίχτες και τη φανέλα, να το πω έτσι. Έχουμε χτίσει τόσα χρόνια αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και θα είμαστε. Αν και εφόσον παρουσιαστούμε λίγο πιο ανταγωνιστικοί και λίγο, να το πω έτσι, με περισσότερες φιλοδοξίες στα παιδιά και όχι απλά να είναι στον ΑΟΚ κάποιοι, νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στην τετράδα ούτως ή άλλως. Σήμερα μια νίκη με 3-0 απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είχε η Παρισία, που σήμερα βέβαια προσπάθησε να κρατήσει το 0. Αν κάποιος δεν έχει δει το παιχνίδι και ακούσει το σκορ, πιστεύει ότι κάνατε περίπατο. Όμως μέχρι το 76 έδειχναν δύσκολα τα πράγματα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται? Υπάρχει και Θεός. Τέλος πάντων, ήταν πραγματικά μια νίκη πολύ αγχωτική μέχρι τη στιγμή που μπήκε το πρώτο γκολ, γιατί δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις. Κάτι έλειπε πάλι σήμερα στην ομάδα. Βέβαια, αυτό θα το βρει ο προπονητής, θα το βρουν οι παίχτες. Αλλά για μένα που ήμουν απ' έξω, είδα ότι κάτι έλειπε. Κάτι έλειπε. Το πάθος θα πω εγώ, στην τελική. Όχι, το πάθος σήμερα ήταν αρκετά καλό. Δηλαδή, παίξαμε με πολύ πάθος τα περισσότερα παιδιά. Αλλά πάλι δεν έχουμε φτάσει την απόδοση που πρέπει να φτάσουμε. Μας λείπει πολύ, από ό,τι βλέπω, μας λείπει πολύ ο Μπιτσάνης. Δυστυχώς είχαμε πολλές ατυχίες λόγω τραυματισμών. Ο Πανταζής δεν είναι σε καλή κατάσταση, δύο ατού πολύ σημαντικά για τον Πανθουριακό. Αλλά κυρίως η έλλειψη του Μπιτσάνη φαίνεται επιθετικά. Πώς μπορεί να το λέει αυτό ένας πρόεδρος, ο οποίος κοιτώντας τη 18άδα στην αρχή που προσφωνούσα την αναμέτρηση, είδα ότι οι αναπληρωματικοί θα μπορούσαν να σταθούν εύκολα βασική ενδεκάδα, όχι μια ομάδα που να παραμείνει στην αλφατοπική, αλλά που πρωταγωνιστεί για την αλφατοπική. Δηλαδή έχει μεγάλο ρόστερ φέτος η ομάδα του Πανθουριάκου. Έχει μεγάλο ρόστερ, αλλά τι να κάνουμε. Κάποιοι παίχτες είναι πολύ μεγάλης αξίας. Είναι μεγάλη τιμή για μας που ένας παίχτης σαν τον Μπιτσάνη παίζει στο Πανθουριακό και όχι μόνο στο Πανθουριακό, παίζει στο χωριό του. Αυτό είναι το κυριότερο. Είναι η σημαία μας καταρχάς, γι' αυτό είναι και αρχηγός. Όπως και ο μικρός, ο Γιωργάκης ο Μουλιάτος. Για μένα αυτά τα δύο παιδιά, επειδή είναι από τη θουρία, έχουν ένα πλεονέκτημα εναντί των υπολείπων. Αλλά το ρόστερ μας έπρεπε να είναι τόσο μεγάλο εφόσον πάμε για πρωταθλητισμό. Αν δεν πηγαίναμε για πρωταθλητισμό, θα μπορούσαμε να είχαμε 13-14 παίχτες και να λέγαμε έχουμε και άλλους 6-7 μικρούς, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα παιχνίδια. Βέβαια θα μου πείτε, εντάξει, τι κάνατε με τον Μπάμισο. Τα κάνουμε. Με τον Μπάμισο δυστυχώς συμβαίνουν. Κάποιο παιχνίδι είναι κακό. Θα πάτε μέχρι τέλους όμως, θεωρείτε, έτσι, μαζί, χέρι-χέρι.
Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να κερδίζουμε κάθε Κυριακή τα παιχνίδια. Τώρα, αν τα κερδίζει και ο Πάμε, θα πάμε με χέρι-χέρι. Από εκεί και ύστερα θα δούμε τι μελγενέστε.